γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πράγματα, να ξέρουμε πράγματα με το μυαλό. Αν δεν γνωρίζεις κάτι, αν δεν ξέρεις κάτι, αν δεν το έχεις συναντήσει σε βάθος, δεν μπορείς να το αγαπήσεις κιόλας. Πολλές φορές νομίζουμε ότι η σκέψη είναι αντίθετη από το συναίσθημα. Αλλά στην πραγματικότητα το ένα οδηγεί στο άλλο. Και μπορούν να συνεργαστούν για να παράξουν έργο. Ένα νέο δημιούργημα που μεταμορφώνει και τον ίδιο. Που δημιουργεί και τον λήπτη αυτού του δημιουργήματος. Οπότε, αν θέλουμε να αγαπήσουμε κάτι, σημαίνει ότι πρέπει να μάθουμε πώς να το γνωρίσουμε. Η επόμενη λογική ερώτηση είναι πώς τελικά γνωρίζουμε όντως κάτι με το μυαλό. Πώς ξέρουμε ότι οι πληροφορίες που παίρνουμε είναι όσο πιο αμόλυτες γίνεται να είναι. Γι' αυτό το λόγο μπορούμε να θέσουμε εμείς φίλτρα στις πληροφορίες που δεχόμαστε και στον τρόπο που τις εκφράζουμε. Από τα πιο απλά φίλτρα είναι η εμπειρία. Πράγματα που ξέρεις από προσωπική εμπειρία, από πρώτο χέρι. Το δεύτερο επίπεδο φίλτρου θα ήταν οι εμπειρίες ανθρώπων που εμπιστεύεσαι, που έχεις στη ζωή σου τους. Ξέρεις, έχεις μιλήσει μαζί τους, έχεις δει και έχουν μοιραστεί μια εμπειρία πάνω σε ένα θέμα που θες να γνωρίζεις και να ξέρεις. Και τρίτο, φυσικά, είναι οι εμπειρίες ατόμων που δεν γνωρίζεις. Ίσως έχεις διαβάσει γι' αυτά, έχεις ακούσει γι' αυτά. Αυτό επίσης είναι σημαντικό, διότι η οπτική του καθενός μας το τόσο λίγο που βρισκόμαστε πάνω και θα βρισκόμαστε πάνω στη γη είναι υπερβολικά περιορισμένο και μικρό. Και αν κάποιος δεν έχει βρει τρόπο να αυξήσει το πόσο καθαρά βλέπει, ακόμα και τότε παραμένει μικρό, ακόμα και αν νομίζει ότι ξέρει παραπάνω ή βλέπει παραπάνω. Οπότε χρειαζόμαστε τους άλλους ανθρώπους και τις εμπειρίες που περάσανε. Γιατί μπορεί να ήταν παραπάνω πάνω σε αυτόν τον πλανήτη, μπορεί να βλέπουν τέλος πάντων κάτι ίσως λίγο καλύτερα από εμάς σε κάποια θέματα. Και να μοιραστούμε πληροφορίες, γι' αυτό υπάρχει κοινωνία. Γι' αυτό υπάρχει η επικοινωνία. Ώστε να εξελιζόμαστε πολύ πιο γρήγορα. Η ταχύτητα παίζει έναν καθοριστικό ρόλο στο πόσο αντίκτυπο επιρροή και επιτυχία καταφέρνει να έχει τελικά ένα άτομο στη ζωή του. Η αφομοίωση της πληροφορίας είναι πιο σημαντικό από την ταχύτητα λήψης της πληροφορίας. Γι' αυτό οι τρόποι που λαμβάνουμε πληροφορίες διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Ας πούμε τώρα, ακούς ένα βίντεο, βλέπεις κάτι. Αλλά μπορείς επίσης να διαβάσεις, μπορείς επίσης να λάβεις κάτι μέσα από τα όνειρά σου, μπορεί να διαισθανθείς κάτι. Μπορείς να σκεφτείς κάτι μόνος σου και να καταλήξεις κάπου μόνος σου. Υπάρχουν λοιπόν εσωτερικοί τρόποι λήψης και τρόποι που έρχονται απ' έξω. Και από διάφορα κανάλια αισθήσεων που μπορεί να είναι στην εμπειρία κάποιου, μπορεί και να μην είναι ακόμα στην εμπειρία κάποιου. Και αυτό είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, να λάβει κάποιος υπόψη όταν προσπαθεί να ξέρει κάτι και να μαζέψει πληροφορίες για ένα θέμα. Το πιο βασικό που βλέπω, δυστυχώς, αρκετοί να μην κάνουν πλέον, και το φταίξιμο θεωρώ παίρνει η υπερβολική διέγερση των αισθήσεων που έχουμε από διάφορα άλλα μέσα, τηλεόραση κτλ. Είναι να διαβάσει κάποιος κάτι για το θέμα που τον ενδιαφέρει όσο περισσότερο μπορεί. Εννοείται ποτέ δεν θα έχει τις άπειρες πληροφορίες που χρειάζεται να έχει ένας άνθρωπος πριν προχωρήσει σε δράση.
Αλλά από ό,τι θυμάμαι, όταν ήμουν μικρός και με ενδιέφερε κάτι, πρώτα διάβαζα τα πάντα για αυτό το κάτι. Πάντα, οτιδήποτε μπορούσα να βρω στο ίντερνετ, οτιδήποτε μπορούσα να ψάξω σε βιβλία, διάβαζα τα πάντα για αυτό το κάτι πρώτα, προτού σκεφτόμουν πρώτα βασικά μόνος μου και μετά διάβαζα τα πάντα για αυτό το πράγμα, προτού πάω σε δράση και να το εξερευνήσω, να το κάνω, να το πραγματοποιήσω στη ζωή μου. Και αυτό δυστυχώς βλέπω, λόγω μάλλον της κατανάλωσης και της περιδιέργησης που ανέφερα προηγουμένως, οι άνθρωποι το περιμένουν κάπως έτοιμο, ότι «Α, okay, το σκέφτηκα, είδα κάτι, ένα πεντάλεπτο βίντεο ή διάβασα ένα βιβλίο και τώρα τα ξέρω όλα και θα έπρεπε να έχει γίνει» και δεν δουλεύει έτσι. Υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που θα χαθούν αν δεν διαβάσει κάποιος βιβλία, ας πούμε, πάνω σε αυτό που τον ενδιαφέρει, όχι γενικά βιβλία. Κάποιος δείχνει τη γνώση του, έχω διαβάσει πάρα πολλά βιβλία ή έχω ακούσει πάρα πολλά audiobooks. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία το πόσο έχεις διαβάσει. Η ποιότητα έχει μεγάλη σημασία, το πώς τα έχεις διαβάσει, το τι γνωρίζεις. Δηλαδή κάποιος που είναι αγράμματος και κάποιος που δεν διαβάζει, δεν έχει καμία διαφορά. Αυτός που δεν διαβάζει δεν έχει πλεονέκτημα από αυτόν που είναι αγράμματος, ας πούμε. Το ίδιο και κάποιος που διαβάζει. Το να διαβάζεις απλά για να διαβάζεις και να λες «έχω μια τρομερή βιβλιοθήκη» και να ζεις απλά στο κεφάλι σου για διασκέδαση, έχει πλάκα, είναι ωραίο, είναι σαν να πας να δεις μια ταινία και να χαλαρώσεις, να αποσυμπιεστείς από τη συγκέντρωση της δραστηριότητας που έκανες προηγουμένως, αλλά αν θέλεις να γνωρίζεις τον εαυτό σου που γι' αυτό είσαι εδώ και να κάνεις πράγματα, θα χρειαστεί να είσαι να διαλέγεις, να είσαι επιλεκτικός στο τι διαβάζεις, πόσο διαβάζεις, πόσο καλά το αφομοιώνεις και πόσα ξέρεις, πόσες οπτικές έχεις μαζέψει από άλλους ανθρώπους που κάνανε ήδη αυτό που θες προτού το κάνεις. Και να πάρεις μαθήματα από αυτό. Ποτέ δεν θα συμφωνήσεις απόλυτα με κάτι που διάβασες, δηλαδή αυτή η ψευδέστηση ότι πρέπει να βρω τελικά ποια είναι η σωστή πηγή πληροφοριών. Καμία πηγή πληροφοριών δεν είναι σωστή. Και ο λόγος είναι γιατί εσύ έχεις δει πάντα κάτι που οι άλλοι δεν έχουν δει. Οπότε όσα σωστά πράγματα και να ακούσεις απ' έξω, πάντα με κάτι θα διαφωνείς. Γιατί εσύ έχεις κάτι που δεν έχουν, τη δικιά σου οπτική. Οπότε θα πρέπει με τη δικιά σου οπτική να συμπληρώσεις αυτά που λαμβάνεις και ακούς, ώστε τελικά να γνωρίζεις και με μοναδικό τρόπο να το εκφράσεις ξανά. Και θα είναι καινούριο. Θα είναι καινούριο γιατί έχει το δικό σου κομμάτι μέσα που πριν δεν υπήρχε. Μόνο εσύ έχεις τη δικιά σου οπτική και αυτό είναι απαραίτητο. Ακόμα και στο να γνωρίζεις, ακόμα και στο να λαμβάνεις, όχι μόνο στο να δίνεις. Και όταν, τέλος πάντων, ο εγκέφαλος έχει καταλήξει, τον έχει εξερευνήσει τα πάντα, πρώτα λογικά, πρώτα μάλλον εμπειρικά, μετά λογικά, από όλες αυτές τις πληροφορίες, και έπειτα προχωρεί σε δράση, τότε εξαντλεί ένα θέμα. Τότε μπορεί να επαναλάβει κάτι που έχει δει, δηλαδή με την παρατήρηση, παρατηρεί κάποια μοτίβα στη φύση, στην ύπαρξη, και μπορεί να εκμεταλλευτεί, να χρησιμοποιήσει αυτά τα μοτίβα για να φέρει τα αποτελέσματα που όντως θέλει. Και όταν έχει τελειοποιηθεί αυτό το πράγμα, αυτή η γνώση, συνήθως το θυμικό, η επιθυμία τέλος πάντων, για τα πράγματα αυτά που νόμιζες ότι θες, σκεφτόσουν ότι θες, πάβει να υπάρχει, γιατί ξέρεις ότι ανά πάσα στιγμή μπορείς να τα έχεις και να τα ξαναέχεις και να τα ξαναέχεις και να τα ξαναέχεις. Οι άνθρωποι συνήθως που λένε «Ω, δεν θα έπρεπε να ασχοληθείς με αυτό, γιατί υπάρχει κίνδυνος να χαθείς μέσα σε αυτό το πράγμα» ή «υπάρχει κίνδυνος να εθιστείς», «υπάρχει κίνδυνος να μεθύσεις από τη γνώση και από τη δύναμη» και όλα αυτά τα πράγματα, συνήθως είναι άνθρωποι που δεν κάναν ποτέ αυτά που λένε ότι κάνουν ή διαβάσαν από την εμπειρία μου, οτιδήποτε ήξερα με σιγουριά ότι μπορώ να ξαναέχω
τα πράγματα που ήθελα να έχω, με τη γνώση που είχα, αμέσως η επιθυμία μου για αυτά έσβηνε. Και όλοι οι άνθρωποι που ξέρω ότι όντως μπορούν να το κάνουν και, να τα, και τα είχαν στη ζωή τους, δεν λένε ψέματα, σταμάτησαν να θέλουν τα πράγματα απλά για τα πράγματα. Και αυτός είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να πλογίσει τη ζωή, να εμβαθύνεις κάτι τόσο πολύ που να σου φεύγει πια η επιθυμία γι' αυτό. Τότε ξέρεις ότι το έχεις κατακτήσει. Τότε προχωράς στην επόμενη επιθυμία που θα ανοίξει μόνη της. Δεν είναι κάτι που πρέπει να σκεφτείς. Γι' αυτό λέμε ότι η κορονίδα της σκέψης τελικά είναι η αγάπη, είναι η αποδοχή. Είναι το να αφήνεις κάτι ελεύθερο, να φεύγει. Και όλα αυτά τα κάνεις για να είσαι χαρούμενος. Το πόσο άρρηκτα συνδεδεμένο είναι η χαρά με την αγάπη είναι αδιανόητο. Πολλοί το ξεχνάνε αυτό, ακόμα και πνευματικά άτομα χάνονται μέσα στις πληροφορίες και τη σοφία και η αγάπη είναι το point. Οπότε για την καθαρή αγάπη χρειάζεται γνώση. Γνώση σε έναν βαθμό τόσο απόλυτο που να χρειάζεται να εγκαταλείψεις το να ξέρεις. Αλλά ποτέ δεν θα φτάσεις σε αυτό το σημείο αν δεν προσπαθήσεις να γνωρίζεις απόλυτα με όλα σου τα μέσα και τους τρόπους σου.